Δεύτερο καραντίν, κάτω γρήγορα. Αυτή τη φορά έχουμε κοντά μας τον Άγγελο τον Τζιρόνι. Καλησπέρα, Άγγελε, Άγγελο. καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις? Μια χαρά, εσείς? Μια χαρά Όλα είμαστε κι εμείς. καλά, όλα καλά εδώ, στην καραντίνα μας. Θα σε πάμε γρήγορα, γρήγορα. Θα σε πάω σε μια Ωραία. πολύ, πολύ κρίσιμη ερώτηση για τις μέρες που ζούμε. Είναι τελικά γκαντέμις ο Πρωθυπουργός μας, ο Μητσοτάκης? Τι να πω, δεν ξέρω, έχουν γίνει πολλά όσο είναι πρωθυπουργός. Να πούμε. Μπορεί και να ισχύει δηλαδή. Παίζεται, παίζεται για λίγο. Βλέπουμε το καλοκαίρι θα γίνει. Και έχουμε ακόμα 3 χρόνια. Λοιπόν, έχουν κλείσει σχολεία, έχουν κλείσει τα πάντα. Κάθεστε σπίτι για διάβασμα. Ποια κατεύθυνση θεωρείς ότι ευνοείται περισσότερο και ποια λιγότερο εν ώψη Πανελληνίων και της αναστολής της λειτουργίας σχολικών μονάδων? Δεν ξέρω, θα μπορούσα να πω ότι είναι για όλους το ύδιο, ειδικά και τώρα με την αφαίρεση της ύλης. Πάντως, ίσως να ευνοείται περισσότερο η θεωρητική, γιατί αυτά τα πράγματα που τα έχουμε κάνει ήδη επανάληψη, τώρα τα ξαναβλέπουμε πιο πολλές φορές και ειδικά με τη μειωμένη ύλη, ακόμα περισσότερες. Και λιγότερο θα έλεγε ότι είναι κάποια. Ίσως η θετική, γιατί από ό,τι άκουσα στη χημεία τους έχουν αφαιρέσει αυτά που ήταν, που θεωρούσαν εύκολα και τους έχουν μείνει τα δύσκολα. Οπότε δεν ξέρω, ίσως να τους δυσκολεύσει λίγο στο τέλος. Θα δείξει. Λοιπόν, ο καιρός έχει αρχίσει και φτιάχνει τώρα τελευταία και χθες ειδικά είδαμε πολλοί κόσμος βγήκε έξω. Με όλα αυτά που γίνεται, πότε πιστεύεις ότι θα λήξει αυτή η καραντίνα, πότε πιστεύεις θα μπορούμε να βγαίνουμε άφοβα έξω? Άφοβα. Αρχικά θα είναι μια διαδικασία η οποία θα γίνει σταδιακά λογικά. Ας πούμε, πρώτα θα ανοίξουν επιχειρήσεις, μετά μαγαζιά, στο τέλος πιστεύω τα σχολεία, γιατί είναι και ο πιο επικίνδυνος χώρος συνάθλησης ατόμων. Πιστεύω από τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου θα αρχίσουν σιγά σιγά να ανοίγουν και εμείς ίσως ανοίξουμε τα σχολεία και την γενικά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κάπου εκεί. Αρκετά αισιόδοξο. Ναι, μακάρι, Αισιόδοξο είναι μακάρι. όμως, αλλά όταν λέμε ότι δεν θα ανοίξουν και καθόλου μπορεί. Μπορεί, μπορεί. Τα μέτρα γενικά που έχει πάρει η κυβέρνηση σε βρίσκουν σύμφωνο? Ναι, σωστά είναι. Έδρασε και πολύ γρήγορα η κυβέρνηση, ας πούμε, σε σχέση και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως φαίνεται, έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει σωστά μια κρίση. Οπότε, ναι, έχει πράξει σωστά σε αυτό το τομέα. Βρίσκεσαι εσύ στη θέση του Πρωθυπουργού. Ποια Ναι. μέτρα θα τροποποιούσες, ποια μέτρα θα καταργούσες και ποια μέτρα θα έπαιρνες επιπλέον, αν έχεις κάποια εικόνα. Νομίζω πως ένα μέτρο που έχει πάρει είναι οι επιτάξεις των ιδιωτικών, αλλά έχει δώσει χρήματα για να κάνει επίταξη στα ιδιωτικά νοσοκομεία, χρήματα του δημοσίου. Νομίζω πως αυτό το μέτρο θα το έπρατα, αλλά χωρίς να δώσω χρήματα. Δηλαδή να αναγκάσω αυτούς που έχουν τα ιδιωτικά, απλά σε τα ιδιωτικά νοσοκομεία, απλά να κάνουν επίταξη, χωρίς να πάρουν κάποιο αντάλλαγμα. Γιατί είμαστε σε περίοδο κρίσης. Δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, και μου άρεσε πάρα πολύ η απάντησή σου. Είμαι 100% σύμφωνος. Ωραία. Και τώρα να σε πάω λίγο σε μια πιο δύσκολη ερώτηση. Θέλει δηλαδή. Πώς αποφάσισες να κουρευτείς μόνος? Το πρώτο σκέλος. Έρχεται και δεύτερο. Τόσο καιρό είχα μείνει χωρίς κούρεμα, είχα μακρύνει πολύ τα μαλλιά μου. Αφάνε, Ναι. ε. Εντάξει, δεν θα με έβλεπε κανείς έτσι κι αλλιώς, είμαι σπιτημένο, αλλά αυτό είναι ένας δεύτερος λόγος ο οποίος με όθησε να κουρευτώ μόνος, τότε δεν με βλέπει και κανείς αυτές τις μέρες. Και θα ήθελα και την απόλυτα, έτσι, με απόλυτη ειλικρίνεια, πόσα κιλά έχεις πάρει αυτή την περίοδο της καραντίνας? Από την αρχή της χρονιάς, στην περίοδο της καραντίνας. Την περίοδο της καραντίνας, εννοώ, τώρα. Στην περίοδο... δεν ξέρω, η αλήθεια Ένα. είναι. Ξέρω από την αρχή, βέβαια, στην τρίτη ηλικία. Φοβάσαι να ζυγιστείς. Όλοι μας νομίζω. ναι. Όλοι μας, όλοι μας. Μπορεί να έχω πάρει 4, μπορεί να τα έχω πάρει. Αντά, καλά είσαι, καλά είσαι. Εντάξει, εντάξει, το προσέχει. Αυτά από εμάς ήταν το δεύτερο Κάραντιν, κάτω γρήγορα. Ευχαριστούμε, Άγγελε. Άγγελε, σε ευχαριστούμε πολύ. Δόσκληση.